Όπως σας είπα το πρωί, ο φίλος από τη Γερμανία μας έστειλε μια είδηση. Για να δείτε πώς δεν γίνεται, δε. Ο γίγαντας των παντοπολίων, αυτό είναι το Aldi στη Γερμανία, από σήμερα αύξησε τις τιμές σε 400 προϊόντα έως και 30%. Και αυτό θα περάσει και στις άλλες αλυσίδες, πιο μικρές, εντός εισαγωγικών το πιο μικρές, πολυεθνικές. Εντέκα, Lidl, δεν ξέρω αν το λέω καλά, Rewe, γερμανικά είναι. Μπας περιπτώσει, καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Το δούνου του βέβαια, θα μου πείτε τώρα ποιος το χέ, ε? Ναι, ποιος το χέ, όταν πρόκειται για άλλους. Άμα είναι η Ισπανία και η Πορτογαλία και καλά κάνουν οι αρχηγοί των χωρών αυτών και λένε εμείς δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε την ενεργειακή πολιτική γιατί έχουμε δύο μορφίες. Είναι όλα καλά. Άμα είναι η Ελλάδα, είδατε τι λέει το δούνου του. Λοιπόν, τα προβλήματα είναι εκρηκτικά και διωγγούνται. Δυστυχώς στη χώρα ασχολούμαστε με άλλα. Εσχάτως. Καλημέρα κύριε Μελά. Καλημέρα και σε εσάς, καλημέρα. Τι κάνετε? Χύμαρος πρωινός. Χύμαρος πρωινός, γιατί άμα ακούσω ότι αυτά συμβαίνουν στη Γερμανία, καταλαβαίνετε τι θα συμβεί στην Ελλάδα. Μα έχουν συμβεί στην Ελλάδα. Για να ξεκινήσω με αυτό που έχετε σήμερα ως άρθρο, ότι εδώ έχουμε μπει πια σε στάσιμο πληθωρισμό. Τι σημαίνει αυτό? Κοιτάξτε, δεν έχουμε μπει ακόμα, αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχει ένας τεράστιος κίνδυνος. Σημαίνει ότι θα έχουμε μια πολύ μικρότερη ανάπτυξση, μεγέθυνση του ΑΕΠ, με έναν υψηλότατο πληθωρισμό. Δηλαδή δεν σημαίνει οπωσδήποτε ότι θα έχουμε μία ύφεση, γιατί έχω ακούσει πολλούς να λένε ότι δεν προβλέπεται καμία ύφεση στην ελληνική οικονομία. Έστω και αν δεν προβλέπεται ύφεση, αλλά προβλέπεται μία μείωση της προβλεπόμενης μεγέθυνσης στο 2,5% και ένας πληθωρισμός της τάξης του 8%, 8,5%. Ηρίστε παρόντο, πρέπει να σας πω ανοίγοντας μια παρένθεση ότι τα στοιχεία τα τελευταία της Eurostat έδειξαν ότι ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή είναι 8% το Μάρτιο στην Ελλάδα. Δηλαδή ο δικός μας ο εθνικός δείκτης τιμών καταναλωτών που θα βγει σε λίγο από την Ελστάτ και ο οποίος αντανακλά καλύτερα και σωστότερα μάλλον τον πληθωρισμό που αφορά στα νοικοκυριά, τα ελληνικά νοικοκυριά, θα πάει στο 8,5%. Είμαι βέβαιος ότι θα πάει στο 8,5%. Άρα λοιπόν, προσέξτε, θα έχουμε σε τρέχουσες τιμές, θα έχουμε μία μεγέθυνση του ΑΕΠ, ας πούμε 10%, εκ των οποίων, ή 10,5%, εκ των οποίων 8,5 μονάδες θα αφορούν σε αύξηση τιμών και ένα 2% στην πραγματική μεγέθυνση της πίτας. Επομένως υπάρχει αυτός ο τεράστιος κίνδυνος, σιγά σιγά αλλά σταθερά, όχι μόνο η Ελλάδα αλλά και η Ευρώπη, κυρίως η Ευρώπη αλλά και άλλες χώρες, κυρίως η Ευρώπη και η Γερμανία πρώτη απ' όλα, να μπει σε μια κατάσταση τέτοιου είδους. Ξέρετε, δηλαδή να αυξάνονται πολύ οι τιμές των προϊόντων ενώ η πραγματική πίτα να αυξάνεται πολύ λίγο ή μπορεί να μπει και σε ύφεση σε μια περίοδο, ας πούμε. Θέλω να σας ρωτήσω πριν δεν δούμε κάποια ζητήματα που είναι πολύ σοβαρά. Είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα και είναι εμφανές, το λέμε εμείς, το λένε σε όλη την Ευρώπη οι ειδικοί και οι αναλυτές, το λένε και στις Ηνωμένες Πολιτείες, ότι εδώ στην Ευρώπη έχουν πυροβολεί στα πόδια μας, ιδίως στο ενεργειακό, με μετακύληση στις εφοδιαστικές αλυσίδες, στα επισιτιστικά, στα προϊόντα και πάει λέγοντας. Θεωρείτε ότι αυτό δεν φτιάχνει ένα ούτως ή άλλως εκρηκτικό μείγμα? Γιατί εντάξει τώρα αυτά τα ούλτρα, εγώ θέλω να το πω, η Ουγγαρία χθες στέλνει ένα μήνυμα για όσους δεν κατάλαβαν. Οι πολίτες δεν ξύπνησαν και αγάπησαν τον Όρμπαν. Δεν είναι αυτό. Είναι το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Και όταν στη χώρα μας ήδη πρώτης ανάγκης πιάνουν ταβάνι, ακόμη και το χαρτί υγείας, κύριε Μελά, με συγχωρείτε, εδώ υπάρχει θέμα άμεσο. Βεβαίως υπάρχει θέμα και βεβαίως η μείωση της αγοραστικής δύναμης είναι τρομακτική και στην Ελλάδα, αλλά ας πούμε λίγο για αυτό το θέμα το οποίο θίξατε. Σαφέστατα η περιοχή η οποία υφίσταται τα μεγαλύτερα προβλήματα και τις μεγαλύτερες αρνητικές παρενέργειες μετά τον πόλεμο της Ουκρανίας στην Ουκρανία και μετά τις κυρώσεις που επέβαλαν οι ίδιοι οι Ευρωπαίοι ακολουθώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, είναι η Ευρώπη η οποία ως περιοχή θα σηκώσει το μεγαλύτερο βάρος και το μεγαλύτερο κόστος σε όλα τα επίπεδα. Και στην αύξηση των τιμών και στην αύξηση των δημοσιονομικών
και την αύξηση της τιμής της ενέργειας σε όλα τα επίπεδα, η Ευρώπη είναι αυτή η οποία θα υποστεί το μεγαλύτερο βάρος αυτής της κατάστασης. Mm. Είναι απολύτως βέβαιο. Και εκείνο το οποίο είναι σημαντικό, γιατί πλέον έχουν αρχίσει να εμφανίζονται και άρθρα στο διεθνή τύπο, και αναλυτές λένε ότι το θέμα είναι πόσο θα αντέξει αυτή η ενιαία στάση της Ευρώπης έναντι των κυρώσεων. Διότι εδώ έχουν αρχίσει χώρες, ειδικά που είναι εξαρτώμενες σε μεγάλο βαθμό, έστω και 90 και 100% από το φυσικό αέριο της Ρωσίας, ότι δεν μπορούν να κάνουν χωρίς το φυσικό αέριο. Επομένως, αρχίζουν να σκέφτονται, να κάνουν δεύτερες σκέψεις όσον αφορά ορισμένα πράγματα. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα το οποίο μπαίνει στο τραπέζι για να αποδείξει για άλλη μια φορά ότι το μόρφωμα το ευρωπαϊκό δεν είναι καθόλου ενιαίο, αλλά όπως το γνωρίζουμε εμείς πάρα πολύ καλά, αλλά και άλλοι, όχι μόνο η Ελλάδα, ότι υπάρχουν δύο ομάδες. Έτσι, μία ομάδα είναι η Γερμανία και οι συνοδοιπόροι της, και άλλη είναι οι χώρες της, ας πούμε, του Νότου, συμπεριλαμβανομένης Ιταλίας, Ισπανίας, Πορτογαλίας, Ελλάδας και πάλι λέγοντας. Κύριε Μελάμου, θέλω να ανοίξουμε μια παρένθεση, γιατί είδα μια εξαιρετική σας προσέγγιση την Παρασκευή, που όλοι αναρωτιόντουσαν γιατί ζήτησε ο κύριος Πούτιν να πληρώνεται σε ρούβλι το φυσικό αέριο. Και το λέω αυτό γιατί από χθες έχουμε μια διαρροή είδησης από τη Wall Street Journal, δεν τη λες τώρα και μια τυχαία εφημερίδα, ότι ο Σόλτς 5 μέρες πριν την εισβολή μιλάει με τον Ζελένσκι, αυτό γράφει Wall Street Journal, και του λέει, δήλωσε ουδετερότητα, άσε το ΝΑΤΟ. Και η απάντηση κατά τη Wall Street Journal του Ζελένσκι είναι όχι εδώ και τώρα. Φτάσαμε σήμερα να το συζητάει. Δεν λέω ότι καλώς έγινε εισβολή, για να εξηγούμαστε. Όμως όλο αυτό έχει οδηγήσει σε μια ευρύτερη περιδίνηση. Και φτάσαμε στο σημείο που Πούτιν να λέει, παιδιά, με συγχωρείτε πάρα πολύ, θα με πληρώσετε σε ρούβλι. Πολλοί αναρωτήθηκαν, μα καλά, αφού ούτως ή άλλως σε ευρώ ή δολάρια τον πλήρωναν και αν ήθελε τα μετέτρεπε σε ρούβλι. Γιατί το έκανε. Καταρχάς πρέπει να σας πω το εξής. Η πληροφορία που δίνεται ο Wall Street Journal σήμερα όσον αφορά το Σόλτς, νομίζω ότι είναι μια ερώτηση η οποία περιστρέφεται, υπάρχει στο μυαλό όλων των ανθρώπων οι οποίοι σκέφτονται τουλάχιστον λογικά. Δηλαδή, γιατί παραδείγματος χάρη η Ουκρανία δεν δέχθηκε να συζητήσει μια διαπραγμάτευση να κάνει έτσι ώστε να αποφύγει ή εν πάση περιπτώσει να αποφευχθεί αυτός ο πόλεμος. Βεβαίως αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο σιγά σιγά θα απαντηθεί. Προσωπικά εγώ ξέρω ποια είναι η απάντηση, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Ναι, έχει σημασία. Ένα παράδειγμα. Έχει σημασία όμως, κύριε Μελάμου, επιτρέπετε. Ναι, βέβαια, θα μου το πείτε, αλλά έχει μια σημασία ότι αμέσως μετά τη διαρροή αυτής της είδησης, η επόμενη είδηση που ήρθε είναι η επίθεση Ζελένσκι στον Στάινμαγερ, τον πρόεδρο της Γερμανίας, ότι εσύ και η Μέρκελ, από την εποχή μάλιστα του Σρέντερ, ο Στάινμαγερ, είχατε προσδεθεί στο άρμα του Πούτιν. Δηλαδή, καταλαβαίνει ο καθένας εδώ ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο μονοσήμαντα στις εξηγήσεις τους. Ακριβώς. Μου επιτρέπετε ένα παράδειγμα από τον Θουκυδίδη, το οποίο εμπεριέχει και την απάντηση σε αυτό που με ρωτήσατε. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Όταν οι Αθηναίοι είπαν χωρίς ομά και κοινικά ότι κοιτάξτε, αφήστε τώρα τη συζήτηση στους Μίλιους, αλλά εδώ εμείς ήρθαμε να επιβάλλουμε την αυτοκρατορία μας και την ηγεμονία μας και είσαστε αδύνατοι και έχουμε πολύ μεγαλύτερο στρατό, άρα δεν μπορείτε να αντισταθείτε. Οι Μίλιοι τους απάντησαν, ναι, μπορεί να είμαστε αδύνατοι, αλλά έχουμε μία συμμαχία. Η συμμαχία είναι με τους Λακεδαιμόνιους. Άρα λοιπόν οι Λακεδαιμόνιοι, οι σύμμαχοί μας, θα μας υποστηρίξουν και θα εσωφαρίσουν τη δύναμή σας. Το αποτέλεσμα ήταν ότι οι Λακεδαιμόνιοι όχι μόνο δεν τους υποστήριξαν, ούτε έσπασαν τη συνθήκη ειρήνης με την Αθήνα, και το αποτέλεσμα για τους Μίλιους το ξέρετε. Mm. Βεβαίως την πλήρωσε μετά η Αθήνα. Έτσι. Μετά, αλλά στο συγκεκριμένο περίπτωση το να ελπίζουν οι Μίλιοι ότι υπάρχει μια συμμαχία, δηλαδή θέλω να πω, άντα να το πω,
ο Ζελένσκι τώρα έχει την εντύπωση ότι λειτουργεί μόνος του? Δηλαδή έχει την εντύπωση ότι ο Ζελένσκι έχει το βάρος, το πολιτικό, το στρατιωτικό, μπορέσει να κάνει αυτές τις δηλώσεις? Καυτός πόνταρε σε κάποιες συμμαχίες. Ή εν πάση περιπτώσει οι σύμμαχοί του είπανε ότι κοιτάξτε, εμείς θα σε υποστηρίξουμε κτλ. Ναι, αυτά καλά κάνετε και τα θέτε, γιατί στον αναπτυγμένο κόσμο του διαλόγου και τη σκέψη έχει χαθεί η μπάλα, είναι παραλογισμός. Το ξέρετε ότι η Εθνική Πινακοθήκη του Λονδίνου, μου το στείλε ο φίλος μου Σιμεών, αποφάσισε να μετονομιστεί, άκουσον, έργο του διάσημου Γάλλου καλλιτέχνη Εντγκάρ Ντεγκά από Ρωσίδες χορεύτριες σε Ουκρανές χορεύτριες. Καταλαβαίνετε δηλαδή με τι ασχολούμαστε. Ναι, ζούμε μια περίεργη εποχή, το είπατε και στην εισαγωγή προηγουμένως που μιλούσατε. Ότι και άλλο δεν επιβεβαιώνω ότι ο πρώτος νεκρός από έναν πόλεμο τέτοιου είδους είναι η αλήθεια. Έτσι. Δεν έφθανε και εκεί. Σωστά. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, αλλά ζούμε σε μια εποχή όπου κάτι μεσαιωνικό κυκλοφορεί στον κόσμο. Κάτι μια μονοσήμαντη αντίληψη, ένα κυνήγι μαγισσών. Δεν ξέρω τι έχει συμβεί. Λες και έχουμε χάσει όλοι τα μυαλά μας. Ίσως αυτό που είπατε, τα μέσα, τα τηλεοπτικά και τα άλλα, έχουν καθοδηγήσει τον κόσμο να σκέφτεται με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Πείτε μου με δύο κουβέντες, εσείς πώς εξηγείτε την κίνηση αυτή? Κοιτάξτε, κατά την άποψή μου υπάρχει ένας οικονομικός πόλεμος. Έτσι, οι Ευρωπαίοι έβαλαν συντριπτικές κυρώσεις μαζί με τις ΗΠΑ, προσπαθώντας να δημιουργήσουν προβλήματα σημαντικά στη ρωσική οικονομία, και ο άλλος απαντάει με ορισμένα αντίμετρα, αυτά που έχει στη φαρέτρα του. Τι προσπαθεί να κάνει? Προσπαθεί λοιπόν και να πει ότι κοιτάξτε, όσες χώρες είναι εχθρικές, 48 αν δεν κάνω λάθος, θα καταβάλλετε τα ευρώ σας ή τα δολαριά σας σε έναν λογαριασμό, τον ονομάζει ΚΑΠΑ, στην Gazprom Bank, η οποία είναι εκτός του SWIFT. Αυτή θα αγοράζει ρούβλια και μετά θα σας, με τα ρούβλια που θα σας βάλει σε έναν λογαριασμό θα πληρώνετε το φυσικό αέριο. Αυτό επί της ουσίας προσβλέπει σε μια τεχνική ανατίμηση, σε μια τεχνική ανατίμηση του ρουβλίου. Δηλαδή μισό λεπτό, εξηγήστε μας κάτι. Δεν πληρώνανε μέχρι προχθές σε ευρώ και δολάριο? Ναι, μα δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Απολύτως τίποτα. Αυτό που θα αλλάξει όμως είναι αυτό που βλέπουμε στα ταμπλό, το ρούβλι να ανεβαίνει, λέτε? Ναι, το ρούβλι να έχει μια τεχνική ανατίμηση, δηλαδή θα αυξηθεί η ζήτηση, γιατί θα πάει Gazprom στην Κεντρική Τράπεζα να αγοράζει ρούβλια, άρα θα αυξηθεί η ζήτηση του ρουβλίου. Άμα αυξηθεί η ζήτηση του ρουβλίου, θα αυξηθεί και η τιμή του ρουβλίου. Επομένως, θα υπάρχει μια σταθεροποίηση. Παράλληλα, έχει κάνει και μια άλλη κίνηση η Κεντρική Ρωσική Τράπεζα από τις 24 Απριλίου. Έχει βγάλει μια ανακοίνωση ότι αγοράζει χρυσό σε 5.000 ρούβλια το γραμμάριο. Άμα πάτε στην Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας, σαν το 24 Απριλίου είναι η ανακοίνωση. Αυτό δηλαδή τι σημαίνει? Σημαίνει ότι προσπαθεί να σταθεροποιήσει το ρούβλι με το χρυσάφι. Δηλαδή να βάλει ως εγγύηση στο ρούβλι το χρυσάφι. 5.000 ρούβλια. Το 5.000 ρούβλια στο ένα γραμμάριο. Η τιμή του δολαρίου προς το ένα γραμμάριο του χρυσού είναι 62 ρούβλια. Αν διαιρέσετε το 500 δια του 62,5, θυμάμαι καλά, θα βγει περίπου 80-81 ρούβλια προς το δολάριο. Προς το δολάριο, σωστά. Επομένως είναι η ισοτιμία η οποία υπήρχε πάνω κάτω, όχι πάνω κάτω, περίπου ακριβώς πριν από την εισβολή. Όταν άρχισε να γίνεται η κατάρρευση ή να πέφτει το ρούβλι μετά και να φτάνει στα 140. Έτσι υπήρξε μια σταθεροποίηση. Λέει ο Σωτήρης εδώ, κύριε Μελά, μπορούσε να κάνει και κάτι διαφορετικό με την πλάτη στον τοίχο όταν του έχουν παγώσει τους λογαριασμούς στο εξωτερικό? Άνοιξε λοιπόν τους λογαριασμούς σε τράπεζες στο εσωτερικό να βάζουν το συνάλλαγμα εκεί και να τους το μετατρέπει σε ρούβλι. Μπορούσε να κάνει κάτι άλλο? Δεν ξέρω αν θα μπορούσε να κάνει κάτι άλλο αυτή τη στιγμή, αλλά νομίζω ότι αυτό που έκανε αποσκοπεί σε αυτό που είπαμε. Και μέχρι τώρα φαίνεται ότι έχει αποδώσει. Τώρα το πρόβλημα είναι εάν οι Ευρωπαίοι δεχθούν. Γιατί ακόμα δεν το έχουν δεχθεί. Ναι. Αν δεχθούν να γίνει αυτή η διαπραγμάτευση. Προσέξτε εδώ. Υπάρχει ο εξής κίνδυνος. Όσοι πληρώνουν σε δολάρια, καταθέτουν δολάρια, ναι, και μετά
ανταλλάσσουν σε ρούβλια, δηλαδή μπαίνουν σε μια διαπραγμάτευση με το ρούβλι, κινδυνεύουν να υποστούν κυρώσεις από τις ΗΠΑ και από τη Fed, η οποία είναι ο τελευταίος διακανονιστής, ο εκαθαριστής, ας πούμε, των κινήσεων του δολαρίου. Άρα, αν πει όχι η Fed. Άρα δεν είναι μόνο οι Ευρωπαίοι οι οποίοι, εκτός ότι θα καταθέτουν μόνο οι Ευρωπαίοι σε ευρώ, οπότε είναι θέμα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και των κυβερνήσεων. Αλλά κυρίως παίζουν δολάριο πάρα πολλές χώρες. Ναι, παίζουν δολάριο, επομένως υπάρχει αυτό το θέμα. Τώρα, το να λέμε από την Ευρώπη ότι μας εκβιάζει όταν εμείς οι ίδιοι επιδιώκουμε να καταστρέψουμε τη ρωσική οικονομία, δεν καταλαβαίνω αυτές τις ηθικολογίες. Και οι μεν και οι δε έχουν επιχείρηματα τέτοια περί δικαίου. Αλλά σε έναν πόλεμο, όπως γίνεται, ο καθένας έχει την εντύπωση, και νομίζω ότι δεν κάνω λάθος, έτσι είναι σε όλη την ιστορία, θα χρησιμοποιήσει ό,τι μέτρα διαθέτει. Τώρα, εάν λειτουργήσει αυτό το πράγμα, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο εύκολο να σταθεροποιηθεί το ρούβλιο. Από την άλλη μεριά υπάρχουν και δύο άλλα σημαντικά σημεία. Το νομίζω είναι εξίσου σημαντικά. Το πρώτο είναι πάρα πολύ σημαντικό, κατά την άποψή μου, σε συμβολικό επίπεδο. Δηλαδή, δείχνει η Ρωσία ότι, κοιτάξτε, εγώ εξάγω, είμαι χώρα φυσικού αερίου, δεύτερη, τρίτη στον κόσμο, ξέρω εγώ, και θέλω να πληρώνεται στο τοπικό μου νόμισμα. Δηλαδή, είναι το νόμισμα, η γλώσσα, ο πολιτισμός. Είναι μέρη της ταυτότητας ενός έθνους. Επομένως, τονώνει υπό μίαν έννοια την εθνική ταυτότητα των Ρώσων. Και το τρίτο είναι μια προσπάθεια η οποία γίνεται, ειδικά στην αγορά ενέργειας, να βγει λίγο το δολάριο από το παιχνίδι. Δηλαδή, να αρχίσουν να γίνονται συναλλαγές όχι σε δολάρια, αλλά σε νομίσματα όπως είναι το γουάν, οι ρουπίες, το ρούβλι, όπως είναι μια σειρά άλλα θέματα. Αλλά αυτό είναι. Και αυτό είναι μια διαδικασία η οποία έχει αρχίσει. Άρα αυτά είναι οι τρεις στόχοι. Εδώ θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Το θέμα είναι ότι βρισκόμαστε σε πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Εμείς οι Ευρωπαίοι ακούω περίεργα πράγματα. Δηλαδή βλέπω ότι μέσα στη γερμανική κυβέρνηση η Υπουργός Άμυνας βγαίνει και λέει ότι πρέπει να σταματήσουμε την εισαγωγή φυσικού αερίου. Ο Υπουργός Ενέργειας λέει, μα τι είναι αυτά που λες. Θα μπορούμε να. Όλη η γερμανική βιομηχανία θα κλείσει αν δεν πει το φυσικό αέριο. Δηλαδή, είναι αυτό που σας έλεγα στην αρχή. Αρχίζουν πλέον να εμφανίζονται και τα προβλήματα. Και όταν εμφανίζονται τα προβλήματα και περάσει η περίοδος του παροξισμού, δηλαδή και της απάντησης, της γρήγορης απάντησης χωρίς πολλή σκέψη, νομίζω ότι θα ξεχαστούν οι Ευρωπαίοι όλα αυτά. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν. Βεβαίως είναι κλειδί το ενεργειακό, έχετε δίκιο. Και για όσους ρωτούν, προφανώς και δεν μπορεί να καλύψει το υγροποιημένο. Το έχουμε ξαναπεί αυτό. Μάξιμουμ είναι 750. Το λένε ειδικοί τώρα. Πάρα πολύ δύσκολο. Εξάλλου, προσέξτε, 300, αν δεν κάνω λάθος, 300 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα είναι παραγωγή του αμερικάνικου LNG, του υγροποιημένου. Η Ευρώπη εισάγει 155 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αέριου από τη Ρωσία. Δηλαδή, πόσο θα πουλήσει η Αμερικανή, δηλαδή θα χρησιμοποιήσει άλλο, θα δώσει το μισό και παραπάνω στην Ευρώπη. Μα δεν γίνονται. Πράγματα τεχνικά δεν γίνεται. Έτσι. Ναι, σωστά. Αλλά πέρα από αυτά, θα αφήσουμε ότι υπάρχει τεχνική δυνατότητα, ότι υπάρχουν δυνατότητες αποθήκευσης, υγροποίησης κτλ. Που δεν υπάρχουν. Υπάρχουν μόνο 6 μικρές στην Ισπανία, οι οποίες είναι εκτός δικτύου. Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα? Σαφέστατα δεν μπορεί να τροφοδοτήσει. Υπάρχουν συζητήσεις στις ΗΠΑ ότι ακόμα και αυτό που υποσχέθηκε ο Biden, ο πρόεδρος Biden στην Ευρώπη για τα 15 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα παραπάνω, δεν θα μπορέσει να τα φέρει πέρα. Αυτά όμως είναι θέματα που μπορείτε να συζητήσετε με τους ειδικούς. Ρωτάει εδώ ο φίλος μας ο Κούλης. Καλημέρα από Θεσσαλονίκη και καλημέρα λέει στον κύριο Μελά. Μπορεί αυτή η οικονομική κατάσταση να οδηγήσει, αν όχι στο τέλος, σε σοβαρότατους κλειδονισμούς στο ευρώ σαν νόμισμα? Εξάλλου, πρώτη φορά ακούμε για πληθωρισμό στην Ευρωζώνη και σαν διεθνές νόμισμα που είναι, δεν έχει τα ίδια γεωπολιτικά εργαλεία που έχουν άλλες χώρες και στηρίζουν τα νομίσματά τους. Τι λέει ο κύριος Μελάς από αυτού? Έχει απόλυτα δίκιο. Συμφωνώ. Το ευρώ είναι ένα νόμισμα το οποίο δεν έχει το βασικό ποδάρι, κατά την άποψή μου. Το βασικό ποδάρι έχει τρία ποδάρια που στηρίζεται ένα παγκόσμιο νόμισμα. Το ευρώ στερείται πολιτικοστρατιωτικής δύναμης αυτού του ποδαριού που είναι, λέγεται πολιτικοστρατιωτικά, ενώ έχει και οικονομική δύναμη και έχει και τη δύναμη του πολιτισμού. Δηλαδή, όταν λέω πολιτισμό, εννοώ τον τρόπο συμπεριφοράς.
τον τρόπο δηλαδή του παραδείγματος που πρέπει να λειτουργούν οι κοινωνίες. Εν τούτης δεν έχει το πρώτο ούτε την πολιτική αυτονομία. Πώς καταφέρνει και έχει 21% αποθέματα? Είναι επειδή έχει την οικονομική δύναμη, στην ουσία είναι το γερμανικό μάρκο που έχει αυτή τη δύναμη, αλλά προσέξτε, η Ευρώπη αυτή τη στιγμή μπορεί να λειτουργεί ως απαθηματικό νόμισμα, δηλαδή το ευρώ, το νομισμά της, επειδή βρίσκεται κάτω από την ομπρέλα των ΗΠΑ. Την ασφάλειά της την εξασφαλίζουν οι ΗΠΑ πυρηνικά. Προσέξτε τώρα, αυτό μας κάνει να σκεφτούμε ότι μπορεί να υπάρξει για μια συνεργασία ανάμεσα στη Ρωσία και στην Κίνα ακριβώς σε αυτό το επίπεδο. Ενώ η Κίνα έχει μια οικονομική δύναμη, βεβαίως της λείπουν πάρα πολλά, έχει και μια πολιτικο-στρατιωτική δύναμη, αλλά η οποία πολλαπλασιάζεται αν συνεργαστεί με τη Ρωσία. Βέβαια εκεί λείπει κατά την άποψή μου και ο πολιτισμός, δηλαδή ποιο είναι το πρότυπο που πρέπει να πάει στον κόσμο. Σκεφτείτε την Αμερική, όταν το δολάριο έγινε το παγκόσμιο νόμισμα μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, όλοι είχαμε στραφεί προς τον πολιτισμό τον αμερικάνικο. Είτε αυτός ήταν τεχνικός, δηλαδή να είναι τον κάλσα τα προϊόντα μαζικής κατανάλωσης, είτε ήταν το Hollywood, είτε ήταν τα τραγούδια, τα ροκ κτλ. Όλος αυτός ο πολιτισμός σου πέρασε, ας πούμε, και στηρίχτηκε και στήριξε το δολάριο. Νομίζω ότι η Κίνα και η Ρωσία αυτή τη στιγμή δεν έχουν κάτι προς αυτό να προτείνουν. Αλλά τα δύο πρώτα ποντάρια σας είπα ότι μπορεί να υπάρξει μια συνεργασία που να εξασφαλίζει, ας πούμε, στο Γουάν, γιατί δεν πρόκειται για το ρουβλί, για το Γουάν πρόκειται να παίξει κάποιο ρόλο αποθεματικό. Μια συνεργασία με τη Ρωσία, η οποία είναι μια τεράστια πυρηνική δύναμη και μπορεί να εξασφαλίζει περαιτέρω την ασφάλεια της Κίνας. Κύριε Μελά, θα μου πείτε τώρα εσείς ποιος ασχολείται μαζί του, αλλά ασχολείται μαζί μας το Δέλτα Νιτάφ και η έκθεσή του λέει περιληπτικά. Παιδιά, σφίξτε το ζωνάρι, λιτότητα 2 χρόνια ακόμη στην Ελλάδα για να ανταπεξέλθετε στους δείκτες. Θα μου πείτε τώρα εσείς σε αυτή την εικόνα η Ευρώπη δεν ασχολείται. Ναι, δεν ασχολείται με όλους άλλους. Ώρα η Ισπανία, Πορτογαλία που είπαν εμείς ενεργειακά έχουμε ιδιαιτερότητες, λες και η Ελλάδα δεν έχει, και κατάφεραν να πάρουν αυτό που πήραν. Εδώ μήπως θυμηθεί όλη η Ευρώπη το Δέλτα Νιτάφ επειδή πρόκειται για την Ελλάδα? Κοιτάξτε, το πρόγραμμα Πισαρίδη. Ναι. Και γενικότερα η αντίληψη που έχει η κυβέρνηση Μητσοτάκη για την οικονομία δεν είναι μακριά από τις προτάσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στη βάση τους. Μην κοιτάξτε που συγκυριακά λόγω της πανδημίας και λόγω του πολέμου τώρα, αλλά κυρίως λόγω της πανδημίας, ακολουθώντας το ότι έκαναν οι ευρωπαϊκές χώρες, έκανε μια πολιτική που είναι έξω και πέρα από το προεκλογικό της πρόγραμμα, μην πω το ιδεολογικό, από το προεκλογικό της πρόγραμμα. Επομένως, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, πώς να σας πω, υπάρχει κάποιος που το ακούει στην Ελλάδα. Αυτό είναι το επικίνδυνο. Κάποιος που το ακούει. Βεβαίως, αυτά τα οποία λέει, παραδείγματος χάρη, οι στοχευμένες παρεμβάσεις, τι είναι, δεν είναι στοχευμένες παρεμβάσεις που κάνει η κυβέρνηση? Ότι τα μέτρα δεν πρέπει να είναι ενιαία και όχι μόνιμα, αλλά πρέπει να είναι χρονικά περιορισμένα. Δεν το κάνουν, βλέποντας και κάνοντας. Αυτό, δηλαδή θέλω να πω ότι υπάρχει κάτι στην κυβέρνηση από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και τις αντιλήψεις του. Βεβαίως, θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Γιατί τώρα, παραδείγματος χάρη, να σταματήσει όλα τα επιδόματα για την πανδημία, σας φαίνεται λογικό? Υπάρχει κάποια κυβέρνηση που θα πυροβολήσει τα πόδια της αυτή τη στιγμή? Αυτά που λέει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, να σταματήσει τα επιδόματα, εντάξει, να σταματήσει την εισφορά. Συνεννοηθήκαμε απόλυτα. Μας το εξηγήσατε. Δηλαδή, ναι, υπάρχει μια τέτοια. Βεβαίως, η κυβέρνηση δεν ασκεί μια τέτοια πολιτική τώρα, αλλά σύγματά της, άμα τα δείτε, δηλαδή αυτό το μη μόνιμο, το συνεχές μη μόνιμο, οι μη μόνιμες παρεμβάσεις είναι κάτι το οποίο προσυδειάζει προς τις αντιλήψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Για απαντήστε και στο φίλο το Μιχάλη, δεν ξέρω γιατί το έστειλε αυτό το ερώτημα από τη Ρόδο. Και αν βάλουν, λέει, κύριε Μελά, ως κανόνα το ασημένιο δολάριο. Τι είναι αυτό τώρα? Δεν το καταλαβαίνω. Δεν το καταλαβαίνω, δεν ξέρω αν εσάς σας λέει κάτι αυτό.
Όχι, δεν μου λέει. Όχι. Δεν ξέρω, λοιπόν, αν υπάρχει ασημένιο δολάριο. Κώστας Μελάς, εγώ κατάλαβα κύριε Μελά, ο πολλής κόσμος θα κάνει με μπάμιες και εισαγωγής Πάσχα, διότι αρχίζει το αρνέν και το κατσικάκι φέτος δεν θα έχουμε. Ρεπορτάζ, συν καλά η Πισπυρίγκου. Δεν θα έχουμε ρεπορτάζ στην Βαρβάκη, να μου το θυμάστε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά. Θα τα ξαναπούμε, να είστε καλά.